Και τώρα στο βήμα ο Παβέλ Μπλάνκο Καμπρέρα, πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεξικού. Queridos camaradas, con gran fraternidad saludamos al Partido Comunista de Grecia, al Partido Comunista de Turquía, al Partido Comunista de los Trabajadores de España. Y de manera muy especial expresamos nuestro saludo con alegría y emoción a la juventud comunista de Grecia y a las juventudes comunistas de otras nacionalidades que acompañan al ACNE aquí en Volos en este gran encuentro antiimperialista. Αγαπητοί σύντροφοι, χαιρετίζουμε θερμά και συντροφικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Εργαζομένων Ισπανίας και με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο εκφράζουμε τους χαιρετισμούς μας, τη χαρά και τη συγκίνησή μας στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και στις Κομμουνιστικές Νεολαίες άλλων χωρών που συνοδεύουν την ΚΝΕ εδώ στο Βόλο σε αυτή τη μεγάλη αντιυπεριαλιστική συνάντηση. Οι κομμουνιστικές νεολαίες είναι το φυτώριο των νέων στελεχών των κομμουνιστικών κομμάτων, η απτή έκφραση ότι το μέλλον του αγώνα είναι εξασφαλισμένο, αλλά και μια μαχητική οργάνωση νέων που παρεμβαίνει στον πολιτικό αγώνα, βοηθώντας τα κομμουνιστικά κόμματα να εκπληρώσουν το καθήκον τους, να οργανώσουν, να διαφωτίσουν και να φέρουν στον αγώνα για τον νέο κόσμο τις μάζες της νεολαίας της εργατικής τάξης, των φτωχών αγροτών, τους ανέργους, τους φοιτητές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο επίπεδο της νεολαίας διεξάγεται μία από τις πιο σκληρές μάχες με τον ταξικό εχθρό, που προσπαθεί να την ελέγξει με παλιούς και νέους μηχανισμούς ενσωμάτωσης και αποξένωσης, όπως τα ναρκωτικά ή τα κοινωνικά δίκτυα. Προσπαθεί να την αποπροσανατολίσει από την πραγματικότητα, να εξημερώσει τις εξεγερτικές της διαθέσεις, την ανυπακοή της, το ενδιαφέρον της νεολαίας να συμβάλλει στην αλλαγή των πραγμάτων. Νέοι και παλιοί μηχανισμοί προωθούν τον ατομικισμό, την έλλειψη αλληλεγγύης και ένα πλήθος αντιδραστικών ιδεών και προσπαθούν να θέσουν τα λεγόμενα ατομικά δικαιώματα πάνω από τα ταξικά συμφέροντα της πλειοψηφίας, δηλαδή να αποπροσανατολίσουν, να οδηγήσουν σε νέα διέξοδα. Επομένως, οι κομμουνιστικές νεολαίες διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στη σύγχρονη εποχή, αυτών της εκπλήρωσης του στόχου που ξεκίνησε η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, τη μετάβαση από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είμαστε σίγουροι ότι η ΚΝΕ κάνει το καθήκον της και με την ευκαιρία αυτή χαιρετίζουμε την πρόσφατη νίκη της στις φοιτητικές εκλογές. Σύντροφοι, ο αγώνας μας ενάντια στον υπεριαλισμό σημαίνει αποφασιστική καταδίκη του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθούν αδίστακτα πολιτικές επίθεσεις κατά των λαών, βομβαρδισμούς, στρατιωτικές επεμβάσεις. Σημαίνει να αγωνιστούμε ενάντια στις διακρατικές υπεριαλιστικές ενώσεις και συμφωνίες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΗΠΑ Καναδά-Μεξικού, να σταθούμε αλληλέγγυοι στο λαό της Κούβας, της Παλαιστίνης και σε όλους τους λαούς που αντιμετωπίζουν αποφασιστικά τις υπεριαλιστικές επιθέσεις. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Η ρωσική στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία εξαπέλυσε ένα πόλεμο που έχει αναμφισβήτητα τα χαρακτηριστικά ενός υπεριαλιστικού πολέμου. Και εδώ υπάρχει ένα θεμελιώδες καθήκον, να μην υψώσουμε ξένη σημαία. Το λέμε αυτό επειδή υπάρχει ένα είδος αντιυπεριαλισμού που θεωρεί μόνο τη ΣΥΠΑ ως εχθρό και εξορίζει οποιοδήποτε αντιτίθεται σε αυτές, φτάνοντας στο σημείο να υψώνει τις σημαίες ενός από τα τμήματα του υπεριαλισμού, που χρησιμοποιεί το μανδύα της πολυπολικότητας. Είναι πρακτικά η ίδια λογική της επιλογής μεταξύ του λεγόμενου άγριου καπιταλισμού και του υποτιθέμενου δημοκρατικού καπιταλισμού, της παγίδευσης σε ψεύτικα διλήμματα. Σήμερα, τα θύματα αυτού του υπεριαλιστικού πολέμου είναι οι εργάτες και οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά οι αρνητικές επιπτώσεις πλήττουν τους εργάτες και τους λαούς όλου του κόσμου με την τεράστια άνοδο των τιμών των τροφίμων και των πιο αναγκαίων αγαθών. Ενώ αύριο ο πόλεμος θα οδηγήσει την νεολαία, την εργατική τάξη και τους λαούς στο σφαγείο. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός είναι ο δρόμος για τη χειραφέτηση των εργαζομένων και τη χειραφέτηση των γυναικών, για την προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Αγαπητοί σύντροφοι,
Αυτή η πολύτιμη πρωτοβουλία της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας για αντιπεριαλιστικές δράσεις, δηλαδή ενάντια στο υπεριαλιστικό σύστημα στο σύνολό του, ενάντια στον καπιταλισμό των μονοπωλίων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, συμβάλλει στη βελτίωση του συσχετισμού δυνάμεων, ώστε οι πάλι των εργαζομένων όλου του κόσμου και όλων των λαών να έχει σαφή κατεύθυνση, ώστε οι θυσίες τους να μην εγκλωβίζονται, να μην πνίγονται στην άγρια διαμάχη ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη, αλλά να κατευθύνονται για να μπει τέλος στον υπεριαλισμό, τον καπιταλισμό, την εκμετάλλευση. Η αισιοδοξία μας μεγαλώνει. Ο αγώνας των εργαζομένων της Ελλάδας, του Μεξικού και όλων των χωρών, όλων των Υπήρων, έχοντας σταθερό μαρξιστικό-λενινιστικό προσανατολισμό και με κομμουνιστικά κόμματα που έχουν ως αδιαπραγμάτευτη πηξίδα τους τη σοσιαλιστική επανάσταση και την εξουσία της εργατικής τάξης, θα νικήσει. Camaradas, viva el socialismo comunismo, viva el internacionalismo proletario, viva la juventud comunista de Grecia, viva el Partido Comunista de Grecia. Ζήτω ο σοσιαλισμός κομμουνισμός, ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός, ζήτω η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.